Για καλλιέργεια παράνομης κάναβης έκαναν λόγο οι πληροφορίες που έφτασαν στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και όχι βιομηχανικής όπως προνοούσαν οι απαραίτητες άδειες που είχε εξασφαλίσει 32χρονος από την Δρομολαξά. Τα μέλη της υπηρεσίας είχαν μεταβεί σε αγροτική περιοχή στο Πελέντρι, όπου είχε αγοράσει γη ο ύποπτος και καλλιεργούσε βιομηχανική κάναβη. Έκπληκτοι βρήκαν πάνω από 120 κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάναβης και πέραν των 120 φυτών που πιστεύεται ότι πρόκειται για απαγορευμένη ποσότητα. Τα δύο τεμάχια τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση. Στις 22 Δεκάτου μέλη της ΙΚΑΝ εντόπισα στο πρώτο τεμάχιο τον 32χρονο μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο 36 χρόνων από τη Λάρνακα να ασχολούνται με τη συγκομιδή και επεξεργασία κάναβης. Ο εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε τις υποψίες τόσο από τα 68 δείγματα τα οποία έλαβαν τμήμα γεωργίας και αστυνομία όσο και από τα 120 φυτά που εντοπίστηκαν έδειξαν ότι περιείχαν τετραϊδροκαναβινόλη πάνω από το επιτρεπόμενο ποσοστό που είναι το 0,2%. Τα μέλη της ΙΚΑΝ πέρασαν χειροπέδες στον 32χρονο ιδιοκτήτη, καθώς και σε 36χρονο ο οποίος εργαζόταν στο υποστατικό. Η δραστική ουσία, η οποία είναι απαγορευμένη βάσει της νομοθεσίας, ξεπερνά πολύ κατά το όριο που ορίζει ο νόμος για τη βιομηχανική κάναβη. Γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για βιομηχανική, αλλά για την παράνομη κάναβη που αναφέρεται στον περιψυχοτρόπων ουσιών νόμο. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Α, μόλις τον περασμένο Αύγουστο, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν μεταβεί στο συγκεκριμένο χώρο καλλιέργειας βιομηχανικής κάναβης, όπου πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους. Για την υπόθεση καταζητείται και 47χρονος Τουρκοκύπριος, ο οποίος σύμφωνα με τους ανακριτές φαίνεται να βοήθησε στην ανάπτυξη της δραστικής ουσίας τετραϊδροκαναβινόλη με την χρήση χημικών μέσων μετά από οδηγίες του 32χρονου. Τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών βρίσκονται εδώ στην αγροτική περιοχή Πελεντρίου για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Όλα τα τεκμήρια, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα παραληφθούν και θα σταλούν στο κρατικό χημείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ο 32χρονος ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η μεγάλη ποσότητα κάναβης ήταν αποτέλεσμα ελαττωματικής καλλιέργειας και ήταν μη διαθέσιμη. Από την πλευρά του 36χρονος, μέσω του δικηγόρου του ισχυρίστηκε ότι στο συγκεκριμένο υποστατικό εργαζόταν περιστασιακά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το δικαστήριο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 6 ημερών. Εξάλλου, χθες βράδυ, τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ματέωσαν κοντραμπάντο 4 κιλών ναρκωτικών, όταν μετά από πληροφορία ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς. Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν να συλληφθεί ένας 23χρονος, ο οποίος τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο που κατάφεραν να διαφύγουν.